Συνεχίζουμε τις εκπομπές μας. Μετράμε και τις μέρες ότι μένουν πολύ λίγες μέχρι την 9η Ιουνίου. Βλέπουμε τα χάλια των άλλων κομμάτων. Ο κύριος Μητσοτάκης συνέχεια σποτάκια. Θα κάνει να ολοκληρώσει την τετραετία. Ο νους του είναι να ολοκληρώσει την τετραετία. Και την προηγούμενη φορά, άμα τον ρωτήσει κανείς, που ολοκλήρωσε την τετραετία, τι έκανε, εκεί δεν τον έφτασε ο χρόνος και ήθελε και δεύτερη τετραετία. Επομένως, τι πρέπει να γίνει, ή πρέπει να του δώσουμε και τρίτη τετραετία, ή πρέπει να του δώσουμε κλωτσά. Ένα από τα δύο. Δεν βλέπω τίποτα άλλο. Ευχαριστημένο κόσμο δεν βλέπω, παρά μόνο μερικούς που γυρίζουν γύρω του, που είναι ως επιτοπλίσων αστυνομικοί. Όπου επισκέπτεται στοιχείο, ο Μητσοτάκης στη Σάμμο που επισκέπτεται, γύρω-γύρω είναι 50-60 αστυνομικοί, οι οποίοι χειροκροτούν, κάνουν ότι είναι στο πλευρό του. Είναι γνωστοί αστυνομικοί, εδώ του Κολωνακίου είναι όλοι, είναι αποσπασμένοι στη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι αστυνομικοί της αστυνομίας πόλεων, είναι αστυνομικοί βέβαια, αλλά τους έχει αποσπάσει στα γραφεία της η Νέα Δημοκρατία. Και παρουσιάζονται αυτοί ως ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Ενώ δεν είναι ψηφοφόροι, είναι σουλατσαδόροι, να πούμε την αλήθεια. Δηλαδή και τον Ιμπραήμ τον περιστοιχίζουν και τον χειροκροτούν. Για να τρέχει ο μισθός και να μην δουλεύουν, να είναι αργόμισθοι. Υπάρχει αυτό το κακό σύμπτωμα στην ελληνική αστυνομία. Πολλοί αστυνομικοί αποσπώνται στα κόμματα. Όπως και πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι, όπως είναι δάσκαλοι, καθηγητές, γυμνασιάρχες, αποσπώνται πολύ στη Βουλή, αποσπώνται στα κόμματα. Είδα την άλλη φορά έναν με χαιρέτησε στην πλατεία Συντάγματος και ο οποίος ήταν στον ΟΤΕ και ήταν αποσπασμένος στη Νέα Δημοκρατία. Τέλος πάντων, να σας πω και μια άλλη ιστορία, ότι ήμουνα μια μέρα στο υπόγειο της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία είχε το κτίριο του Μπομπού, το παλιό στη Συγκρού. Και πάνω εκεί είναι και άλλα γραφεία. Ήμουνα επισκέπτης σε άλλα γραφεία, αλλά μπήκα να παρκάρω στα υπόγεια. Εκεί λοιπόν ήταν ένας άνθρωπος πολιτικά, ο οποίος μου είπε περάστε και με βοήθησε να παρκάρω. Λέω ποιος είστε, σας ξέρω. Λέει όχι, είμαι υπεύθυνος, μου λέει, του κτηρίου. Λέω τι είσαι εδώ, είσαι θυρωρός. Μου λέει άμα σου πω την ιστορία μου πρόεδρε. Άνεργος ήμουνα, λέει, στην Καλαμάτα και με έβαλε ο Σαμαράς εδώ. Του λέω και από το Σαμαρά, έχουν περάσει τόσα χρόνια, λέω, που ήταν ο Σαμαράς. Είσαι συνέχεια εδώ. Ο μισθός να τρέχει, κύριε πρόεδρε, λέει. Εγώ προσκυνάω, λέει, και το διάολο προκειμένου να παίρνω το μισθό μου. Ακούστε τι μου είπε ο άνθρωπος. Δηλαδή τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος για να παίρνει το χιλιάρικο. Τι μπορεί να κάνει. Πόσο χαμηλά μπορεί να πέσει η θέση του. Καθόταν εκεί πέρα και υπηρετούσε σαν σκλάβος να παρκάρουν στα υπόγεια της Νέας Δημοκρατίας. Τέλος πάντων, δεν το υποτιμώ εγώ το ότι βοηθούσε να παρκάρουνε. Υποτιμώ το γεγονός ότι βρήκε υπάλληλο η Νέα Δημοκρατία με αυτόν τον τρόπο. Όπως και ο Αυτιάς. Ο Αυτιάς που τώρα βάζει για ευρωβουλευτής ήταν υπάλληλος στη Ριγίλης στη Νέα Δημοκρατία. Τον είχα συναντήσει εγώ πολλές φορές στον δρόμο με κάμερα όταν ήταν στον Αντένα και μου διηγήθηκε ότι ήταν υπάλληλος στο υπόγειο της Νέας Δημοκρατίας. Στη Ριγίλης, ο κύριος Αυτιάς. Τώρα ψήλωσε πολύ ο ρόλος του και σχίζει, λέει, σχίζει στα προγνωστικά των εταιριών ο κύριος Αυτιάς. Και τον έχουν ότι θα βγει σίγουρα.
Δεν ξέρω, οι δεξιοί τι είναι, βόηδα είναι. Δηλαδή, πώς ψηφίζουν αυτοί, δηλαδή. Ό,τι κάνει ο προηγούμενος, κάνει και ο επόμενος. Από πού βγαίνει ότι ο αυτιάς σχίζει. Που λένε οι εταιρείες, δεν θέλω να κατονομάσω ποιες είναι, αλλά λένε σχίζει ο αυτιάς. Εγώ δεν είδα πουθενά να σχίζει. Ούτε είδα κανέναν να μου λέει θα ψηφίσω αυτιά. Και μιλάω με πολύ κόσμο, δεξιούς, αριστερούς. Κανείς δεν μου πει θα ψηφίσω αυτιά. Όλοι μου λένε, α, ο κύριος σύλλεψε λέει τα 20.000 και γι' αυτό βάζει με τη Νέα Δημοκρατία. Όλοι αυτό μου είπανε. Δεν μου είπανε κανείς ότι σχίζει. Αλλά όταν έχεις δημοσιογράφους που είναι λιβανιστήρια, γράφουν σχίζει. Τι να κάνουμε. Είναι αυτές οι εκλογές είναι κοροϊδία. Γιατί το λέω είναι κοροϊδία. Ο Χρυσόγονος έφυγε από το ΠΑΣΟΚ, όχι έφυγε μάλλον από το ΣΥΡΙΖΑ και πήγε στη Νέα Δημοκρατία. Και κατάγγελνε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι καλό κόμμα. Σε τι είναι καλύτερο το ΠΑΣΟΚ. Δεν μας εξηγεί. Σε τι είναι καλύτερο το ΠΑΣΟΚ από από το ΣΥΡΙΖΑ. Σε τι. Δεν μας το εξήγησε αυτό που ακούγεται η γνώμη του. Ενώ λέει στο ΣΥΡΙΖΑ δεν ακουγόταν η γνώμη του. Μετά έλεγε μια φορά σε μια συνέντευξή του ότι διαφωνεί με το λογιστήριο ότι παίρνει ένας άνθρωπος του Προέδρου τα λεφτά του κόμματος και αυτός τα ξοδεύει εκεί στο χώμα. Έπρεπε, λέει, τα λεφτά να ελέγχουν και άλλοι, κατά τον κύριο Χρυσόγονο. Στο ΠΑΣΟΚ, κύριε Χρυσόγονε, θα ελέγχουν και άλλοι. Και εκεί το ίδιο πανηγύρι θα γίνεται. Άνθρωπος του Ανδρουλάκη χειρίζεται τα χρήματα. Ο δε Ανδρουλάκης ήταν του Σιμίτη παρατρεχάμενος ο πατέρας του. Μην λέτε λοιπόν παλαβά πράγματα. Θέλετε να υπερασπιστείτε ότι το Α ή το Β ακόμα, κάντε το πιο έξυπνα. Όχι έτσι ότι διαχειρίζονται τα λεφτά κακά στο ΣΥΡΙΖΑ και καλύτερα στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ χρωστάει 400 εκατομμύρια ευρώ. 370 χρόνια έχουν βγάλει οι τραπεζικοί ότι θα χρωστάει το ΠΑΣΟΚ λεφτά. Σε τι είναι καλύτερο το ΠΑΣΟΚ, κύριε Χρυσόγονε. Σε τι είναι καλύτερο. Μάλλον εκείνο που πρέπει να συμβαίνει στο ΠΑΣΟΚ είναι ότι έχει πάρει υπόσχεση από το Μητσοτάκη ότι θα χαρίσει τα χρέη των κομμάτων. Ο Μητσοτάκης έχει υποσχεθεί ότι να κερδίσουμε άλλη μια φορά τις εκλογές η Νέα Δημοκρατία και όλα τα χρέη, γιατί και η Νέα Δημοκρατία χρωστάει άλλα 400 τόσα εκατομμύρια. Θα κάνει στη Βουλή ψηφοφορία και θα χαρίσει τα χρέη. Οπότε γλιτώνει και ο Χρυσόγονος, γλιτώνουν όλοι. Μάλιστα. Ένα άλλο τώρα, η ΆΗ Εφημερίδα είναι μια ιστοσελίδα που πήρε 400.000 ευρώ από το Μητσοτάκη για την καραντίνα. Από ό,τι τα ξέρετε, έτσι δεν είναι. Ή δεν το ξέρετε. Μπορεί να είπα και λίγα, γιατί πήρε δύο φορές λεφτά. Οπότε μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, 600 τόσο τα λεφτά. Έγραφε προχθές η ΟΑΗ Εφημερίδα τα ονόματα, λέει, των υποψηφίων όλων των κομμάτων. Έγραφε. Και σαν περίεργος που είμαι, λίγο περίεργος, λέω για να δούμε, γράφει την Ένωση Κεντρών. Έγραφε λοιπόν πρώτα Νέα Δημοκρατία, τους υποψηφίους, έναν ένανε, μετά ΣΥΡΙΖΑ, μετά ΠΑΣΟΚ, μετά Αριστερά, μετά Βελόπουλο, έγραφε και Βελόπουλο, ναι. Και μετά τι έκανε. Λέει, τα υπόλοιπα ονόματα ψάχτε να τα βρείτε. Πού. Πού θα ψάχνουμε. Στους υπονόμους θα ψάχνουμε. Πού θα ψάχνουμε, κύριε. Ποιος έχει το ΆΗ Εφημερίδα, είναι, λέει, σούπερ δεξιός αυτός. Πού θα ψάξουμε για τα άλλα ονόματα. Έγραφε τίτλο,
τα ονόματα ευρωβουλευτών όλων των κομμάτων υποψηφίων. Και μέσα έγραφε 5 κομμάτων. Ό,τι κάνουν οι δημοσκοπήσεις που σταματάνε στο Βελόπουλο, το ίδιο έκανε και ο Άι Εφημερίδα. Συνεννοημένοι όλοι. Συνεννοημένοι. Έδινε και στο Λοβέρδο 2%. Ο Λοβέρδος είναι καλός, γιατί είναι αγαπητός από τα κανάλια. Λεβέντης δεν υπήρχε. Πουθενά. 5 κόμματα υπήρχαν. Ιδού η ελευθερία του λόγου. Ιδού τι θα πει και μου λέει ένας άλλος, θα βάλουμε λέει διαφήμιση λέει στα, πώς λέγονται αυτά τα, όχι ιστοσελίδες, πώς λέγονται αυτά, blog. Στα blog. Ναι, ναι. Λέω όχι λέω και είπα μια βαριά λέξη, ούτε διάλογο να πάνε. Λέει γιατί μιλάτε έτσι. Λέω δεν είδατε λέω κόμματα έλεγε μόνο 5. Λέει τα τομάρια. Μόνο 5. Εσείς ο κόσμος δεν τα βλέπετε αυτά. Δηλαδή πρέπει να ψηφίσετε ή ΣΥΡΙΖΑ ή Νέα Δημοκρατία ή ΠΑΣΟΚ ή Βελόπουλο. Είναι αρεστός και ο Βελόπουλος στα σαλόνια. Είναι καλός ο Βελόπουλος. Επειδή λέει χαζομάρες. Πουλάει αλυφές και λέει ζήτω η Ελλάδα. Και λέει πρέπει να προσέχουμε το ράμα. Μην επιτεθεί ο ράμα στην Ελλάδα. Αυτό ο Βελόπουλος από εκεί ζει. Φοβίζοντας τον κόσμο. Αυτός είναι. Η Ένωση Κεντρών δεν υπάρχει. Λοβέρδος ναι, Λεβέντης όχι. Μετά από αυτό κυρίες και κύριοι θα μας πούνε και εδώ οι φίλοι. Εγώ προσωπικά ξορκίζω όλο τον απλό κόσμο. Είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει ο Λεβέντης, δώστε τους κλωτσά όλων όλων, από Μητσοτάκη, Κασελάκη, Ανδρουλάκη, όλα τα Ισάκη. Κλωτσά. Αυτό τους χρειάζεται δηλαδή. Δημοκρατία είναι μόνο των 5. Και εμάς τα υπόλοιπα κόμματα τι μας βάζει, για να μας παίρνει το παράβολο 20.000 κάθε κόμμα. Και έρχονται και κάτι άλλοι και μου στέρνουν τιμοκαταλόγους. Λέει στα λεωφορεία, βάλτε στα λεωφορεία. Λέω πόσο πάει στα λεωφορεία. Λέει 800 ευρώ τη βδομάδα. Να βάλω στα λεωφορεία. Λέω σε πόσα λεωφορεία να βάλω. Η Ελλάδα, η Αθήνα έχει 3.000 λεωφορεία. Για φανταστείτε να βάλω 3.000 λεωφορεία. Επί 800 θέλω 3 εκατομμύρια ευρώ θέλω μόνο για τα λεωφορεία. Ιδού γιατί ο λαός είναι κοιμήσεις. Γιατί γίνεται το χατήρι του Βαρδινογιάννη, του Μπόμπολα, του Αλαφούζου, όλων αυτών. Γιατί. Διότι αυτοί, τι είναι για αυτούς να δίνουν 40 εκατομμύρια σε κάθε κόμμα από τα 4-5, να κάνουν τα έξοδά τους και όλοι οι άλλοι να παραμερίζονται. Τι είναι για αυτούς. Αυτό είναι το παιχνίδι των εκλογών. Αυτό είναι το... Επιτρέπουμε με να κατεβαίνουν 30 κόμματα, αλλά αναφέρουμε μόνο 5. Οπότε εμείς της Ένωσης Κεντρών καλούμε το λαό σε εξέγερση, θεωρούμε ότι είναι όλα μεθοδευμένα, δεν αφήνει το λαό ελεύθερο, δεν τον αφήνει ελεύθερο, ούτε οι ξένοι παρεμβαίνουν. Έχουν ενημερωθεί οι ευρωβουλευτές, οι αντίστοιχοι κεντρώοι από εμάς, έχουν ενημερωθεί. Τους εξηγούμε ότι 5 χρόνια έχουν τα κανάλια να αναφέρουν το όνομα Λεβέντης ή τη λέξη Ένωση Κεντρών. Δεν κάνουν τίποτα. Αφήνουν εδώ την ακολασία του Μητσοτάκη, του Κασελάκη, του Ανδρουλάκη και όλων των Ισάκηδων. Να μην πω τώρα. Ενημέρωσα εγώ εγγράφως όλα τα κανάλια, τα κόμματα του εξωτερικού για το τι γίνεται εδώ στην Ελλάδα, ότι είναι μια ακολασία και μια χάβρα των Ιουδαίων, ούτε απάντηση έλαβα. Το λαβαίνουμε υπόψη μου απάντησαν. Τώρα τι λαβαίνουν υπόψη, πώς λαβαίνουν υπόψη αυτοί. Μάλλον κάνουν το εξής, κάποτε που συζητούσαμε για το
την ονομασία της, των Σκοπίων, είχα γράψει εγώ σε αυτούς, το EDP λέω, το κόμμα στο οποίο έχουμε γίνει μέλη, η Ένωση Κεντρών, είχα γράψει ότι εμείς στην Ελλάδα διαφωνούμε με το να πάρουν τη λέξη Μακεδονία αυτή. Πρέπει να τους πιέσουμε όλοι μαζί να αλλάξουν ένα όνομα. Να αλλάξουν ένα όνομα, διότι αυτό είναι παμπάλαιο ελληνικό όνομα και θα δημιουργήσει στο μέλλον σοβερές επιπλοκές, λέγαμε. Και αν επιμένετε στο να πάρουν το όνομα Μακεδονία, αποχωρούμε από την κοινοπραξία αυτή, είχα πει. Τότε λοιπόν με καθησύχασαν αυτοί και είπανε μην ανησυχείτε, έχει και καλούς ανθρώπους. Ο Ζάε, όπως τον λέγανε αυτό στα Σκόπια, είναι και προοδευτικοί άνθρωποι, δεν θέλουν λέει το κακό της Ελλάδος, δεν θέλουν το κακό. Απλά είναι οι προοδευτικότεροι στα Σκόπια. Εγώ τους ενημέρωσα ότι αν δεν το κάνετε αποχωρούμε. Τότε το έβαλαν ως υποπαράγραφο σε μια ανακοίνωση που έβαλε ότι η Ένωση Κεντρών δεν υπέγραψε το κοινό κείμενο όλων των άλλων κρατών, διότι ζητάει αλλαγή της λέξεως Μακεδονία για τα Σκόπια. Και συζητάει ποια άλλη λέξη μπορεί να μπει για να μην παρενοχλεί τους Έλληνες. Λοιπόν, αυτό είχα πει. Τότε λοιπόν αυτοί είχαν στείλει εδώ δύο ευρωβουλευτές και με συνάντησαν σε ένα ξενοδοχείο και μου είπανε πρέπει να άρετε τις επιφυλάξεις σας. Ήμασταν στη Βουλή τότε. Πρέπει να άρετε τις επιφυλάξεις σας, διότι εγγυόμαστε ότι ο Ζάεφ έχει καλές διαθέσεις. Τα έχουν βρει με τον Τσίπρα. Λέω ό,τι και να μου πείτε, μπορεί να τα έχουν βρει. Το όχι το δικό μου του Λεβέντη δεν είναι ίδιο με το όχι του Βελόπουλου ή της Χρυσής Αυγής, οι οποίοι λένε όχι, μήπως παρασύρουν μερικούς δεξιούς να τους ψηφίσουν. Το όχι του Λεβέντη είναι ότι στο μέλλον βλέπουμε περιπέτειες. Θα υπάρξουν μεταγενέστεροι στα Σκόπια, οι οποίοι πιο θερμόαιμοι και πιο σκληροί δεξιοί θα αμφισβητήσουν τη λέξη Βόρεια και θα μείνει μόνο Μακεδονία. Και έχετε ευθύνη κι εσείς οι Ευρωπαίοι. Δεν το έλαβαν υπόψη. Από τότε άρχισα εγώ να μην έχω μεγάλες επαφές με τους Ευρωπαίους. Έστερνα πλέον ένα αντιπρόσωπό μου, ένα βουλευτή, εγώ δεν πήγαινα. Και πάντα χωρίς να εισηγούμεθα, αφού δεν είχε γίνει δεκτό το αίτημά μας και αφού δεν έδειχναν κατανόηση οι Ευρωπαίοι στο αίτημα της Ελλάδος και τώρα ήρθε η απόφαση της νέας Προέδρου των Σκοπίων που επιβεβαιώνει εμάς. Το είπε και τη Μακεδονία η κυρία. Και βγήκαν οι Αμερικανοί, λέει όχι έπρεπε να πει Βόρεια, έπρεπε να πει αλλά αυτή είπε μόνο Μακεδονία, δεν είπε Βόρεια. Είναι και αυτοί και οι Αμερικανοί καλά κάνουν και παθαίνουν αυτά που παθαίνουν και αυτόν ο Ερντογάν. Και ο Ερντογάν στα παπούτσια του τους γράφει. Καλά κάνει. Παίρνει όπλα S-400 και παρά τα αυτά λέει στηρίζει τη Ρωσία και λέει μέλος του ΝΑΤΟ. Καλά τους κάνει τους Αμερικανούς. Δεν έχουν μπέσα κι αυτοί. Γιατί εμείς είμαστε σωστοί απέναντι στους Αμερικανούς και εκείνοι μπαμπέσιδες και ύπουλοι. Λοιπόν τέλος πάντων. Στο θέμα αυτό των Σκοπίων θα δοθεί μεγάλη μάχη στο μέλλον. Δεν τελείωσε το θέμα αυτό, ούτε καν αρχίζει. Τώρα αρχίζει. Αυτό έχω να πω. Τώρα εσείς στις ευρωεκλογές ο κόσμος πρέπει να προσέξετε πάρα πολύ. Πάρα πολύ πρέπει να προσέξετε. Μην παραπλανάστε από τα λόγια του Βελόπουλου, του Κασελάκη, του Μητσοτάκη. Όλοι αυτοί είναι, όπως πας σε μια λαϊκή, πουλάνε απ' όλα. Χολοκύθια, ντομάτες και είναι όλα σχεδόν σάπια. Ό,τι σάπιο πάρετε, εσείς θα το φάτε. Η Ένωση Κεντρών είναι μια συμμαχία λαού. Δηλαδή είναι ο ίδιος ο λαός που επαναστατεί κατά του κεφαλαίου. Δεν είμαι εγώ κατά του κεφαλαίου, αλλά είμαι κατά του μονοπωλίου. Δηλαδή θέλει ο Βαρδινογιάννης να ελέγχει τα πετρέλαια. Θέλει να ελέγχει τα πετρέλαια. Δεν θα ορίζει αυτό στις τιμές.
θα ελέγχει και το κράτος. Γιατί αυτός τι κάνει. Κάνει μονοπόλιο μόνος του. Δεν τον ελέγχει κανένας. Το ίδιο κάνει και ο Μυτιλινέος στα σίδερα, το ίδιο κάνει. Δηλαδή μπήκανε σε ένα τομέα, γίνανε μεγαθύρια και κανονίζουν μόνοι τους τις τιμές σε όλα τα πράγματα. Και λέει, έτσι μου είπε ένας δημοσιογράφος αυτός ο πώς τον λένε ένας που με έβγαλε στο χάι, πώς τον λένε ένα. Ο δημοσιογράφος διαφεύγει τώρα το όνομα. Ναι. Μου είπε ότι σε όλο τον κόσμο έτσι γίνεται, λέει. Μερικοί κάνουν τις εταιρείες, τις παραγωγικές εταιρείες και ο άλλος ο κόσμος απλά δουλεύει. Και του απάντησα, ναι δουλεύει, αλλά δεν παίρνει 830 ευρώ όπως θα πάρει στην Ελλάδα. 800 θα πάρει. Γιατί 830 με το κόστος ζωής είναι σαν να παίρνει 500. Δηλαδή τι πετύχανε τώρα. Ο μεν Μυτιλινέος παίρνει τον Αγκλέωρα, οι δε εργάτες παίρνουν 800 ευρώ που με το σημερινό τιμάριθμο είναι 500 μέχρι πριν από 2 χρόνια, πριν από 1. Πετύχαμε δηλαδή στασιμότητα στο εργατικό, στον εργάτη και υπερεξουσίες στον κεφαλαιούχο. Αυτό πετύχαμε. Και λέει, παντού έτσι δεν γίνεται. Πάντα οι κεφαλαιούχοι λέει οικονομάνε. Όχι φίλε μου, τέτοια εκμετάλλευση μόνο η Ελλάδα έχει. Τέτοια εκμετάλλευση. Πλέον ο Παρθενογέννης έχει καράβια, έχει πετρέλαια, έχει μάρμαρα, έχει καράβια, απ' όλα έχει. Ό,τι και να θέλεις έχει. Κτίρια. Θα μου πείτε να μην έχει, ζηλεύω. Αν τα αφήσει ο Παρθενογέννης εγώ θα τα πάρω. Αλλά μπορούσαν 50 Παρθενογέννηδες να έχουν όλα αυτά. Να ζουν ευτυχισμένοι περισσότεροι Έλληνες και να πάρουν καλύτερο μισθό όλοι οι εργαζόμενοι. Αυτό πρεσβεύει. Δεν μιλάει ούτε ο Κουτσούμπας, ούτε το ΚΚΕ. Το ΚΚΕ ακούει που λέμε συμμετοχή των εργαζομένων στα κέρδη των επιχειρήσεων και δεν μιλάει καθόλου το ΚΚΕ. Δεν γίνονται λέει αυτά στην Ελλάδα. Δηλαδή τι είναι η Ελλάδα. Τι γίνεται στην Ελλάδα. Κομμουνισμός. Αυτό γίνεται. Άλλα τρελοκομεία. Δεν γίνεται αυτό που λέω εγώ συμμετοχή των εργαζομένων στα κέρδη, αλλά γίνεται τι. Να παίρνει ο εργάτης 800 το μήνα και να θέλει στο σούπερ μάρκετ για ένα δίχτυ που παίρνει από το σκλαβενίτη να θέλει 200 ευρώ. Αυτό γίνεται στην Ελλάδα. Τέλος πάντων. Καλώς ήρθατε κύριε Χρυσόπουλε. Τι μου κάνετε. Καλησπέρα σας πρόεδρε. Συγγνώμη για το λογίδριο, αλλά μου είπε ο κύριος Θεοδόσης, λέγεται ο δημοσιογράφος. Μου είπε, δεν γίνεται λέει στην Ελλάδα. Παντού λέει, λίγοι έχουν τα εργοστάσια και οι υπόλοιποι απλά δουλεύουν. Δηλαδή μου παρουσίασε ότι η εικόνα που έχουμε εδώ με το Μυτιλινέο, τον Παρθενογιάννη, τους εφοπλιστές και όλα αυτά, είναι παντού. Δηλαδή η Αγγλία πας, η Γαλλία πας, παντού το ίδιο. Σκλάβοι είναι δηλαδή, 5 ολιγαρχών κατά τον κύριο Θεοδόση. Ακούτε. Αυτός ο σκλάβος τώρα καλείται να ψήσει Νέα Δημοκρατία. Το καταλάβατε. Ο σκλάβος καλείται να ψήσει Νέα Δημοκρατία. Και πράγματι θα είναι σκλάβος τότε. Τότε θα είναι σκλάβος που τορνίθει. Ναι, πρόεδρε, είναι αλήθεια. Οι εργασιακές σχέσεις στην Ελλάδα έχουν μείνει πίσω και είναι ένα θέμα συζήτησης τώρα ανάμεσα και είναι και στις απόψεις της Ένωσης Κεντρών ότι πρέπει να το δούμε από διαφορετική σκοπιά το θέμα της αύξησης του κατώτατου μισθού, διότι έχουμε πει και σε άλλη εκπομπή ότι ο μέσος διάμεσος μισθός στην Ευρώπη είναι περίπου, στη Γερμανία είναι περίπου στα 1.300 ευρώ. Ενώ στην Ελλάδα εδώ πέρα... Και είναι και φτηνότερα πολλά πράγματα στη Γερμανία. Και ακριβώς είναι και πολύ φτηνότερα αγαθά πρώτης ανάγκης. Μου στείλε ένας κάτι πράγματα και δεν πίστευα ότι με 300 τα πήρε όλα αυτά. Δηλαδή έχουμε ένα ακριβό τιμάριθμο και ένα κόστος ζωής. Σε συνδυασμό. Θέλεις και εκεί γάλα και εδώ γάλα. Ακριβώς. Και εκεί Νιβέα και εδώ Νιβέα. Και εκεί ρύζι και εδώ ρύζι. Έχετε απόλυτο δίκιο, συμφωνώ με τα λεγόμενά σας και επιπλέοντα πρέπει να βάλουμε ότι είναι και πρέπει να μειωθεί και σταδιακά και ο πληθωρισμός.
Γιατί... Μερικοί όμως στην Ελλάδα, μα πας, δεν ξέρουν τι είναι πληθωρισμός. Πας στην Άρτα, τους λες πληθωρισμό και λέει τι. Σου απαντάνε, ξέρετε τι αμάθεια υπάρχει. Νομίζετε ότι στα 8 εκατομμύρια Έλληνες, ξέρω εγώ πώς είναι, ξέρουν πάνω από ένα εκατομμύριο τι θα πει πληθωρισμός. Εγώ πιστεύω ότι το 90% μαύρα μεσάνυχτα έχει. Δεν γνωρίζουν. Εδώ νέοι του Πανεπιστημίου και με καλέσανε εμένα να μιλήσω και αγνοούσαν βασικές έννοιες για οικονομία, για την παιδεία, τους έλεγα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Έλεγαν κάποιοι ότι με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια θα μπορούν, λέει, να σπουδάσουν εντός Ελλάδος μερικά παιδιά που τώρα πάνε στο εξωτερικό κατά αυτούς. Και λέω, γιατί θα μπορούν εντός Ελλάδος? Δεν θα θέλει εγγραφές? Δεν θα θέλει κάθε μάθημα στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο? Δίνεις και εγγραφή κάθε έτος και κάθε μάθημα πληρώνεις 300 έως 500 ευρώ εξέταστρα. Πληρώνεις χωριστά εξέταστρα. Δηλαδή στο Πολυτεχνείο, αν είχες 12 μαθήματα κάθε χρόνο, πλήρωνες 4.000 τότε παλιά εγγραφή και κάθε μάθημα 300 δραχμές τότε. Δηλαδή, μιλάμε, τώρα η αναλογία θα υπάρχει. Άρα αυτό που λένε ότι θα έρχεται πιο φτηνά να μείνεις εδώ είναι λάθος. Έξω μπορεί να στέλνεις στο παιδί σου, ξέρω εγώ, 1.000 ευρώ, αλλά είναι αυτά. Παλεύει να τα βγάλει με αυτή. Ενώ εδώ τα θέλει όλα το παιδί. Φροντιστήρια, βιβλία, όλα τα θέλει. Φαγητό, να μείνει, άμα είναι από την Κρήτη πρέπει να πιάσει κτίριο να μένει. Δεν έχουν κτίριο όλοι. Να μείνει κάπου, σε κάποιο χώρο, στην ειδική αιστεία που είναι. Φανταστείτε να είναι από την Κρήτη και να σπουδάζει. Δεν έχουν όλοι σπίτι στην Αθήνα. Επομένως, έκατσε λοιπόν το παιδί αυτό, χημικός ήταν και λογάριασε πόσα θέλει για φαγητό, για να διαβάζει και τα λοιπά, φροντιστήρια και τα, και βγαίνει πιο λίγα το να πάει έξω. Ενώ είχε μείνει με την εντύπωση ότι είναι πολύ περισσότερο να φύγει έξω. Έξω μια φορά είναι η δαπάνη να πας. Μετά βρίσκεις μια φοιτητική στέγη εκεί. Είναι η φοιτητική στέγη στη Γερμανία, είναι πιο προχωρημένη. Δηλαδή κάποιοι αποφοιτούν, ελευθερώνουν φοιτητικές στέγες, τις παίρνουν οι νεότεροι, οι πρωτοετής. Έτσι πάντα γίνεται, ρολόι. Νομίζουν κάποιοι της Νέας Δημοκρατίας ότι με το που θα μείνουν εδώ εξοικονομούν χρήματα. Δεν εξοικονομούν. Γιατί εδώ και οι σημειώσεις ακόμη σε ένα πανεπιστήμιο τις πληρώνεις για να βγουν φωτοτυπία. Υπάρχουν φοιτητές που έχουν τελειώσει πριν 5 χρόνια και έχουν κανονίσει ποια μαθήματα πια μπαίνουν σε εξετάσεις, τα βγάζουν οι φωτοτυπίες και τα πουλάνε στους φοιτητές. Έτσι νομίζετε, έτσι βγαίνουν. Τέλος πάντων, ο κόσμος δεν το ξέρει, πρέπει να ζήσει ένα σύστημα για να δει πόσο κοστίζει. Νομίζουν κάποιοι ότι όταν φοιτήσουν εδώ θα είναι φτηνότερο. Σε τι θα είναι φτηνότερο? Αφήστε που εδώ δίνουν και στα πανεπιστήμια πρώτα οι πρωτοετής, μέχρι τώρα δίνουν και πάνε και φροντιστήριο. Όποιος δώσει χωρίς φροντιστήριο, έχετε δίκιο, τον τρώει η μαύρη. Είναι έτσι διαμορφωμένο το σύστημα. Ναι, κλειδωμένο. Κλειδωμένο. Εμείς πάσχουμε σε σχέση με τα βόρεια κράτη. Ναι, δηλαδή, λέγαμε και τα θέλουμε όλα. Λέγανε ότι θέλουμε φροντιστήριο. Εμείς είναι που θέλουμε φροντιστήρια. Εμείς... Είναι μία και από τις, ότι από τις ανάγκες. Πρέπει δηλαδή να σκεφτούμε πιο ευρωπαϊκά, θέλοντας να πω το εξής, ότι η δωρεάν παιδεία είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε πιο σοβαρά, όπως επίσης και η δωρεάν υγεία. Ναι. Αλλά πρέπει, ο Μητσοτάκης υπάρχουν... δεν θέλει δωρεάν παιδεία και θέλει ιδιωτικά πανεπιστήμια. Να μας πει πόσο κοστίζει αυτό. Και ετοιμάζεται να δώσει άδειες σε ποιους? Κάτι αυτή ακμή, κάτι άλλη. Αυτοί είναι έτοιμοι καρχαρίες. Αυτοί όλοι που έχουν κάτι μικροσχολές είναι έτοιμοι να μεγαλώσουν τις σχολές. Αλλά με τι τρόπο? Τρώγοντας τις γονείς. Εις βάρος των γονέων και των οικογενειών θα γίνουν όλα αυτά. Μην νομίζετε ότι θα βάλουν δικά τους λεφτά κανένας.
Πρόεδρε, πρέπει να αναφέρουμε τώρα εν ώψη των ευρωεκλογών ότι είναι ότι κατεβαίνετε και ότι είσαστε καλά, διότι πολλοί κόσμος ρωτάει, κατεβαίνει η Ένωση Κεντρών, αυτό ο πράγμα, πρόεδρος είναι μία, εδώ. Μία, πρέπει να πούμε ότι ο πρόεδρος είναι εδώ και σάσα, πιο δυνατός σάσα, από ποτέ. Μία και σάσα, πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Μία σταμάτη Σάσα, δημοσιογράφος, είναι δημοσιογράφος, με πήρε από την Εσπρέσο, και από τα παραπολιτικά. Και με άρχισε να μου μιλάει, λέει θα σας πάρω, μου λέει, να ηχογραφήσω. Λέω πότε θέλετε. Λέει είστε καλά. Λέω δεν σας κατάλαβα, σας είπε κανείς ότι είμαι άσχημα. Λέει, ρωτάω λέει παιδί μου. Λέω συγγνώμη, παίρνεις το Μητσοτάκη και του λες είσαι καλά. Που πρέπει να τον παίρνεις γιατί είναι τρελός λέω αυτός. Αυτό είναι, αν τον παίρνεις καλά κάνεις. Διότι είναι τρελοκομείο λέει ο ίδιος ή τον Κασελάκη. Εγώ σου έχω δώσει, λέω, καμία δικαίωμα να θεωρήσω ότι είμαι άρρωστος. Λέει, επειδή είχες αρρωστήσει. Λέει, όλοι έχουν αρρωστήσει κάποτε, λέω. Και, συγγνώμη, λέω, δεν είναι... Όλοι, άμα πάτε, λέω, στην Αθήνα, όλοι έχουν κάνει νοσοκομείο εδώ και 2 χρόνια, 5 χρόνια, 7 χρόνια, αλλά δεν πεθαίνουν αμέσως. Ζούνε και μερικοί, λέω. Λέει, είχα μείνει με την εντύπωση, λέει, δηλαδή θέλανε να δώσουν την εντύπωση ότι πεθαίνω, όχι μόνο ότι είμαι άρρωστος, ότι πεθαίνω. Υπάρχει. Για να με ρωτάει επιδεικτικά αυτή, είστε καλά, είστε καλά. Λέω, μα τι σε έπιασε, είσαι άρρωστη, εσύ λέω πως δεν είσαι καλά. Λέω, τι είναι αυτά. Λέει, διαδίδουν, λέει. Συγγνώμη, εσύ ολόκληρη δημοσιογράφος θα ακούς τι διαδίδει ο ένας και ο άλλος. Λέει, δεν το καταλαβαίνω πώς... Υπάρχει παραπληροφόρηση, Πρόεδρε. Υπάρχει δημαγωγία και χειραγώγηση των ψηφοφόρων από τα μεγάλα πολιτικά, τόσο τα συστημικά κανάλια. Μα δεν ξέρει, συγγνώμη, οι ψηφοφόροι δεν ξέρουν τι απατεώνες είναι που έχουν τα κανάλια. Συγγνώμη, οι ψηφοφόροι, ας μην λέμε τώρα ονόματα γιατί άμα σούρω αυτά που έχω, ούτε ο Ιορδάνης ο ποταμός δεν τους... Πρόεδρε, όλοι έχουν αναδειχθεί σε διάτοντες αστέρες κάνοντας εμφανίσεις μέσω TikTok, Instagram και σε διάφορες πλατφόρμες. Ναι. Εγώ δηλώνω ότι οι εμφανίσεις που κάνουν αυτοί ο Μητσοτάκης και ο Κασελάκης, τουλάχιστον αυτούς τους δύο είδα, δεν έχω δει άλλο. Και ο Ανδρουλάκης. Είναι γελί ο Ανδρουλάκης. Να κάνει και ο κύριος Ανδρουλάκης. Είναι γελοί αυτοί. Δηλαδή, κάνε με ένα σκύλο. Ο Κασελάκης έκανε το σκύλο του έτσι, να έρθει ο σκύλος του. Τώρα, αν αυτό λέγεται ψήφος, ψηφοφορία, ο Δε Μητσοτάκης τώρα σκέφτεται τα προβλήματα του κόσμου, τώρα. Δεν κοιμάται ο Μητσοτάκης. Έχει κοπεί ο ύπνος του. Λοιπόν, αν ο κόσμος είναι τόσο ηλίθιος, ας ακούει τον καθένα. Εδώ, τελευταία φορά που με πήρε ο Χατζη Νικολάου, με πήρε την άλλη μέρα των εκλογών του 19. Με πήρε, υπάρχει το βίντεο, στην αντιδιαπλοκή. Και μου λέει, τι κάνετε κύριε Λεβέ, τώρα λέει, τι θα κάνετε. Λέει, δεν κατάλαβα, τι να κάνω. Λέει, που δεν θα σας βγάζουν τα κανάλια, τι θα κάνετε. Λέω, μια ζωή αγωνιστής ήμουνα. Και πριν, λέω, τα κανάλια 30 χρόνια πάλευα και δεν με βγάζανε. 30 χρόνια υπήρχα σαν Λεβέντη, σαν Ένωση Κεντρών και δεν με βγάζανε τα κανάλια. Τώρα λέω θα φιλήσω κατουρημένες ποδιές του ενός και του άλλου. Θα κάτσω με αξιοπρέπεια και ας μην με βγάλουν. Εγώ θα λέω τα ίδια που έλεγα. Δηλαδή μου έκανε ερώτηση, τροποτινά, σκοπτικά μου το είπε, ότι τι θα κάνεις τώρα που δεν σε βγάλουν τα κανάλια. Λες και ήμουν κανένας όπως, δεν κατάλαβα δηλαδή. Πρόεδρε, πρέπει να συζητήσουμε και κάτι άλλο. Μήπως έφτασε τώρα η στιγμή ο λαός να ξαναβάλει ξανά την Ένωση Κεντρών στο Ευρωκοινοβούλιο. Ένα κόμμα αλήθειας, ένα κόμμα ιδιοτέλειας, ηθικής, προασπίζοντας τους θεσμούς της οικογένειας. Ντάξει. Και να μην ξεχάσουμε να απευθυνθούμε και για τη χρησιμοποίηση της επιστολικής ψήφου. Ναι. Για τους Έλληνες της Διασποράς, του απόδημου ελληνισμού, που προσπαθούν και να προάγουν τα ιδεώδη και τα ήθη της πατρίδας μας με τους αγώνες που κάνουν.
Η ώρα έχει έρθει για αυτά τα πράγματα, αρκεί να το συνειδητοποιήσουν. Γιατί όπως και εντός Ελλάδος ο κόσμος θαμπώνεται από οτιδήποτε, από τα χρώματα τα μεγάλα, από τα φώτα. Γιατί βάζουν φώτα στα γήπεδα, γιατί βάζουν φώτα στα θέατρα, για να θαμπώσουν την όραση του κόσμου. Λοιπόν, έχουν θαμπώσει τον κόσμο. Πρέπει λοιπόν ο κόσμος να βγάλει τις παροπίδες και να μπορέσει να δει κατάματα την πραγματικότητα. Και εμείς κάποτε είχα πει ψηφίζουν σαν ζώα. Δεν το είχα πει βριστικά για τον κόσμο. Το είχα πει για να ανοίξει τα μάτια του ο κόσμος. Δεν το είχα πει ήθελα να βρίσω ζώο τον κάθε άνθρωπο. Εγώ για τον κάθε άνθρωπο αγωνίζομαι. Εγώ έχω δώσει όλη μου τη ζωή για τους ανθρώπους. Άμα αγαπούσα τον εαυτό μου, δεν θα έδινα για τους υπόλοιπους τη ζωή μου. Όπως μια γυναίκα με τον άντρα της με είδε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και μου λέει, με κοίταξε, με πλησιάζανε και οι δύο και μου λέει, πλησιάζει, όταν πλησίασε κοντά, μου λέει, κοίτα λέει στον άντρα της, ποιον είχανε μέσα στη Βουλή τον επετάξαν έξω οι κανίβαλοι. Δηλαδή θέλει να πει ότι συνωμότησαν όλοι για να με πετάξουν έξω από τη Βουλή. Ελέγατε αλήθειες λέει και σας πετάξαν έξω. Λέω εσείς τι κάνετε όμως τώρα λέω. Εσείς πώς αντιδράτε. Λέτε απλώς ότι με πετάξαν έξω ή αγωνίζεστε. Τι να αγωνιστείς λέει αυτήν την Ελλάδα λέει. Αυτή η Ελλάδα έχει γίνει βούρκος. Συζήτηση με άνθρωπο, με κυρία δηλαδή, αξιοπρεπέστατη κυρία, που μου είπε έχουν γίνει όλοι βούρκος. Δηλαδή ότι δεν αξίζει σε αυτήν την Ελλάδα. Τι λέτε κύριε Μόσχο, εσείς είστε παλιά καραβάνα. Κοιτάξτε πρόεδρε, να σας πω κάτι. Έχει ανακύψει τον τελευταίο καιρό, λόγω της αλλαγής της Κιτάλης στα Σκόπια. Ναι. Έχει ανακύψει το ζήτημα της Συμφωνίας των Πρεσπών, ξανά. Πάλι. Ναι. Διότι απεκάλεσε η νέα πρόεδρος Μακεδονία. Ως Μακεδονία σκέτο, χωρίς ούτε, χωρίς την συνταγματική. Και είναι ικανή αυτή η φράση να δημιουργήσει νέα δεδομένα. Ήδη στείλανε προειδοποιητικό μήνυμα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ότι ναι, ότι έπρεπε να αναφερθεί το συνταγματικό όνομα που είναι το Σεβέρνα Μακεντόνκι. Μοιαστήκαν οι Αμερικανοί. Δηλαδή ουσιαστικά δημοκρατία της δηλαδή μας υπερασπίστηκαν της Βόρειας Μακεδονίας. Μας υπερασπίστηκαν οι Αμερικανοί. Δεν μας υπερασπίστηκαν οι Αμερικανοί. Οι Αμερικανοί υπερασπίστηκαν τις δικές τους επιλογές. Για να κρατήσουν ισορροπίες σε σχέση με τη συμφωνία που είχε γίνει. Δηλαδή η επιλογή των Αμερικάνων ήταν. Δηλαδή ο Τσίπρας ενήργησε σαν πιόνι. Σαν θερέφωνο των σαν πιόνι. Ναι. Αυτός πούμε, λέει ότι συμφέρει η Συμφωνία των Πρεσπών την Ελλάδα, γιατί δεν περνάνε τουρκικά αεροπλάνα από πάνω μας. Αυτός αυτό λέει. Η Συμφωνία των Πρεσπών ήρθε κάπως αργά. Α. Γιατί όταν αφήνουμε ένα φαγητό, αν τα αφήσετε ψηθεί, στο τραπέζι. Καίγεται. Αν τα αφήσετε πολλή ώρα, πώς το λένε, αν τα αφήσετε στο τραπέζι καίγεται. Και το βάλετε στο ψυγείο και τα λοιπά, ξαναζεσταμένο φαγητό δεν τρώγεται. Είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει ανακύψει από το 1950, για να φανταστείτε. Mm. Για να το ξέρει λίγο και ο κόσμος. Επί Κωνσταντίνου Καραμαλή. Τη δεκαετία ο Καραμαλής στέκατε εσάς για τη... Κοιτάξτε, ήταν ένα ζήτημα το οποίο το είχε αφήσει. Το είχε αφήσει από γιατί τότε. Φοβότανε. Όχι, απλά τότε επειδή ήταν μια επαρχία της Ιουγκοσλαβίας. Ναι. Δεν τον, όπως έχουμε και Τρίπολη κάτω στη Λιβύη για παράδειγμα. Ναι. Οπότε δεν... Να φοβόμαστε και εκεί από τον Καντάφη. Καντάφη φύγε. Οπότε δεν υπήρχε κάποιο ζήτημα τότε. Ανέκυψε ξανά το 1992. Ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης τότε είχε προτείνει την ονομασία Δημοκρατία της Σλάβο-Μακεδονίας. Που είχε και αυτό μπούρδα ήταν, περιείχε τη λέξη. Ναι, αλλά ήταν, περιείχε ένα καλύτερο προσδιορισμό. Σχετικό αυτό. Ναι, σε σχέση με το σημερινό. Διότι άλλο το Σλάβο Μακεδονία που ουσιαστικά λένε ότι είναι Σλάβοι. Και καλύτερο ακόμη ήταν του Άνθιμου στη Θεσσαλονίκη που είπε Δημοκρατία του Βαρδάρη. Ο κάθε ένας την τρέλα του. Ναι.
Το αφήσαμε για κάποιο λόγο. Το 1995 ουσιαστικά κάναμε ένα λάθος εμπάρκο τότε στα Σκόπια. Διότι θα μπορούσαμε να το είχαμε λύσει τότε. Ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ναι. Γιατί είχε καλύτερες σχέσεις με τη διεθνή κοινότητα και είχε και κάποιο άλλο κύρος σε σχέση το κουκούλωσε τότε. Με τους σημερινούς πρωθυπουργούς. Είχε άλλο κύρος τώρα το και ο Ανδρέας Παπανδρέου και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης σε σχέση με τους σημερινούς πρωθυπουργούς. Με τους μετέπειτα. Απεδείχθη όμως ότι δεν το αξιοποιήσαμε. Δεν το αξιοποιήσαμε και πήγαμε στη λεγόμενη τότε επί Κάρολου Παπούλια ως Υπουργό Εξωτερικών, πήγαμε στην λεγόμενη ενδιάμεση συμφωνία με την ονομασία πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Το αφήσαμε το Μακεδονία. Και αυτό τραβηγμένο από την ουρά. Ναι, το 1995. Ξαναήρθε το ζήτημα το 2001. Εσείς ποια ονομασία τελικώς, αφήστε τώρα, είναι ιστορία ολόκληρη. Ναι, για να αλλά ξέρει και λίγο ο κόσμος ναι. ότι ήρθε πολλές φορές τα μισοξέρει. Και πάντα ήμασταν με το Μακεδονία. Ο κόσμος όμως, δηλαδή τι συμβουλεύεται τώρα τον κόσμο, να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Όχι, συμβουλεύω. Για να πάρει το Μακεδονία. Όχι. Τα Σκόπια το παίρνει. Αν ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία, το παίρνει το Μακεδονία τα Σκόπια. Εγώ λέω στον κόσμο ότι κανείς δεν αντιτάχθηκε στο όνομα Μακεδονία στην πραγματικότητα. Κανείς δεν αντιτάχθηκε. Άρα όλοι αυτοί που διαμαρτύρονται τώρα το έχουν δεχθεί. Το έχουν δεχθεί ήδη από το 1950. Εκεί θέλω να καταλήξω. Είναι ήδη δοσμένο το όνομα. Τι μιλάνε τότε. Παραμυθιάζουν απλά τον κόσμο. Ήδη και το 2001 ο Γεώργιος Παπανδρέου, ο νεότερος. Ο νεότερος. Ως Υπουργός Εξωτερικών. Γιώργος. Ο Γιώργος Παπανδρέου, ναι. Είχε προτείνει το Άνω Μακεδονία. Άλλος Καραγκιούς. Η Ντόρα Μπακογιάννη στο Βουκουρέστι είχε προτείνει το Μακεδονία Παύλα Σκόπια που δεν, και το Άνω Μακεδονία που ο Κώστας ο Καραμαλής, ο πρωθυπουργός τότε, είπε ότι τα αφήνει στο λαό και το έπαιξε λίγο διπλωματικά και ο Τζορτζ Μπους. Πού τους βρήκαμε όλους αυτούς. Αυτοί θέλουν σε ένα τσουβάλι και στο Αιγαίο όλοι. Ναι. Και το 18 ξαφνικά υπογράφουμε τις πρέσπες, δηλαδή τι υπέγραψε ουσιαστικά ο Αλέξης ο Τσίπρας. Υπέγραψε αυτό που σας αρέσουν οι πρέσπες. Η συμφωνία των πρεσπών, αν μ' αρέσουν σαν Νίκο Μόσχο, αν μ' αρέσουν σαν διεθνολόγο, αν μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώς, υπάρχουν πολλοί. Σαν Νίκο Μόσχο, το διεθνολόγο, εντάξει. Όχι. Όχι, σαν Νίκο δεν μ' αρέσει. Δεν σας αρέσουν. Όχι. Όχι, θα μπορούσαμε να. Πώς αν χειριζόσασταν ένα θέμα εσείς, τι θα εισηγόσαστε στην Ένωση Κεντρών, ποια θα ήταν η εισήγησή σας. Σε σχέση. Δηλαδή, αν αντιπροσωπεύατε την Ένωση Κεντρών σε μια συζήτηση. Ναι. Τι θα ζητούσατε, τι θα απαιτούσατε. Κοιτάξτε, αν περνούσα από το χέρι μου, θα ζητούσα να μην υπάρχει ο όρος Μακεδονία, καταρχάς. Αυτό θα. Θα ζητούσα να μην υπάρχει ο όρος Μακεδονία. Αλλά τι να υπάρχει όμως, από εκεί και μετά τίθεται πολύ το τι θα υπάρχει. Γιατί η άλλη πλευρά ζητάει μόνο Μακεδονία. Ναι. Και εφόσον έχουμε αφήσει ένα ζήτημα 50 χρόνια όμως, γι' αυτό λέω αν περνούσε από το χέρι. Σύρθηκε αυτό. Ναι, εφόσον έχουμε ένα ζήτημα 50 χρόνια, εσείς άμα ξέρετε έναν άνθρωπο 50 χρόνια τον λένε Παναγιώτη. Και όλοι τον λένε Παναγιώτη. Μπορείτε εσείς μετά από 50 χρόνια να τον πείτε Φρίξο. Δεν γίνεται. Άρα να τον πούμε Παναγιώτη. Προφανώς τέθη το ζήτημα του γεωγραφικού προσδιορισμού. Δηλαδή να τον πούμε Άνω Παναγιώτη, Άνω Παναγιά που λέμε. Αυτό, από εκεί και πέρα τίθεται το ζήτημα του αλυτρωτισμού. Δηλαδή ένα πώς κατοχυρώνεται αυτό. Ένα brand name άψυχο. Μπορεί να δημιουργήσει. Δεν θα μας ενδιέφερε αν δεν υπήρχε το ζήτημα του αλυτρωτισμού. Το άλλο, εμφολεύει επειδή το άλλο. Επειδή όμως πίσω από το brand name Μακεδονία, είτε άνω, είτε κάτω, είτε όλη νέα, η Χούντα η Σκοπιανή. Ναι. Κρύβεται φυσικά, δυστυχώς, το ζήτημα του αλυτρωτισμού. Θα πρέπει ουσιαστικά τώρα με τη νέα κυβέρνηση των Σκοπίων. Καταλήγετε τι θα εισηγήσετε εσείς. Θα ήθελα να διαφυλάξουμε το ζήτημα των αλυτρωτισμών. Άρα πάση θυσία να μην πάρουν το όνομα Μακεδονία. Πάση θυσία ότι και αν υπήρχε ο όρος Μακεδονία να ήταν μόνο σε μορφή brand name χωρίς όμως να έχει καμία σχέση με την ελληνική Μακεδονία. Brand name χωρίς συνέχεια δεν υπάρχει. Αυτό δηλαδή να αποκοπεί. Μπορεί η Ελλάδα να είναι μόνο brand name και να μην εννοεί την ιστορία της από πίσω. Δεν μπορεί.
Ναι, αυτό. Ακολουθείται και από την ιστορία και από τον πολιτισμό. Δεν μπορεί. Γι' αυτό σας λέω ότι... Το ίδιο και η Μακεδονία. Είναι οι αγώνες, το αίμα. Ότι αν περνούσα από το χέρι μου θα έλεγα όχι στο brand name Μακεδονία, όπως σας είπα και πριν. Αυτό που έλεγε και που έλεγαν και οι κυβερνήσεις. Εγώ ήμουν της άποψης να τους δώσουμε εξ αρχής ό,τι περισσότερα μπορούμε για να εγκαταλείψουν το Μακεδονία. Δηλαδή να τους παράσχουμε σε θέματα διάφορα ό,τι άλλο ζητούν, αλλά το Μακεδονία να μην το... Εάν πρόεδρε το 1995 δεν είχαμε κάνει το εμπάρκο τότε επί Κάρολου Παπούλια και δεν είχαμε καταλήξει σε μια ενδιάμεση συμφωνία, σήμερα τα Σκόπια θα ήταν η οικονομική επαρχία της Ελλάδος. Αν το είχαμε λύσει από τότε. Εκείνος το ο Παπανδρέου τα έκανε κουβάρι. Υπήρχε ασυμφωνία της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Ο Ανδρέας, το εμπάργκο ήταν του Ανδρέα. Ναι, αλλά υπήρχε και ασυμφωνία στην κυβέρνηση Μητσοτάκη τότε που θέλανε το Σλαβομακεδονία με έναν Αντώνη Σαμαρά. Χούντα, χούντα, άλλη χούντα. Που έκανε άλλα ντάλλον τότε, άλλες εντολές έπαιρνε από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, άλλα πήγαινε και έλεγε τότε. Δηλαδή η ασυνεννοησία εντός Ελλάδος διευκόλυνε του Γρηγόροφ και όλους αυτούς εκεί πέρα. Βεβαίως. Ο Γκριγκόροφ είχε πει. Εμείς τώρα τι πρέπει να κάνουμε, τι λέτε. Τουλάχιστον ναι, να εφαρμοστεί η υπάρχουσα συμφωνία. Άμα δεν εφαρμόζεται. Άμα δεν εφαρμόζεται. Και κοροϊδεύουν αυτοί. Τότε. Συνεχίζουν δηλαδή αυτή η Μακεδονία, Μακεδονία. Ναι, η υπάρχουσα συμφωνία ενέχει και κάποιες κυρώσεις για όποιον δεν τη στήρει. Θα λένε οι Αμερικανοί, αφήστε για την άλλη φορά. Ναι, η διαδρομή στο θα λέμε εμείς, και η πορεία του. Θα λέμε εμείς διάφορα πράγματα για τους Σκοπιανούς και θα λένε οι Αμερικανοί, αφήστε ρε, δώστε λίγο. Είδα κάποιους συναδέλφους που είχαν βγει και στο Contra Channel και σε άλλα κανάλια που λέγανε κάποιους να γυρίσουμε πίσω στην ενδιάμεση συμφωνία. Αυτό ένας νοήμων άνθρωπος μπορεί να καταλάβει ότι δεν γίνεται. Τρελός. Δεν μπορούμε να το ένα βήμα καλά, πίσω. Καλά, σε τέτοιο τρολοκομείο είμαστε. Δηλαδή, διεθνή συμφωνία δεν μπορούμε τώρα να την ακυρώσουμε. Διεθνείς συμφωνίες είναι διεθνείς συμφωνίες. Και πρέπει και οι δύο πλευρές. Εάν οι δύο πλευρές, κάποια από τις δύο πλευρές παραβιάζει τη συμφωνία, τότε πάμε σε επαναδιαπραγμάτευση των όρων της ίδιας συμφωνίας. Άρα μπορεί να είναι και κάποια καλή περίοδος του αυτογκόλ που έβαλαν τα Σκόπια, ούτως ώστε να, αλλά το ποιος ξέρει και που, να το εκμεταλλευτούμε σε σχέση με τις αλυτρωτικές κινήσεις και να το εκμεταλλευτούμε σε σχέση με το μακεδονικό. Στις ευρωεκλογές εδώ στην Ελλάδα, εντάξει, είναι γνωστό το θέμα ότι εμείς σαν Ένωση Κεντρών θα παλέψουμε για τη Μακεδονία. Εξ αρχής ήμασταν αντίθετοι με το Βόρεια ή... Με το Μακεδονία γενικώς. Και είναι γνωστό το πώς βρέθηκε η Ένωση Κεντρών εκτός του Κοινοβουλίου. Ακριβώς. Διαχειρός Πάιατ τότε. Μήπως τώρα που ουσιαστικά δικαιώνεται η Ένωση Κεντρών θα πρέπει να ξαναμπεί στο Ευρωκοινοβούλιο. Για να δούμε ο κόσμος, να δούμε το μυαλό του κόσμου αν είναι... Να δούμε. Το γνωρίζουμε το πώς. Τώρα για τις ευρωεκλογές τι βλέπετε δηλαδή. Κοιτάξτε, βλέπω. Καταρχάς δεν υπάρχει δικαιολογία πια από τον κόσμο. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία ότι αν δεν μπορούσα να πάω να ψηφίσω κτλ. Οι εκλογές έχουν γίνει delivery, το γνωρίζετε, μέσω της επιστολικής ψήφου. Δηλαδή μπορούν να εκμεταλλευτούν το εργαλείο της επιστολικής ψήφου να ψηφίσουν. Και να... Συγγνώμη και επίσης... να που διακόπτω να πω ότι έχουν σταλεί ήδη οι επιστολικές ψήφου. Βεβαίως. Οι φάκελοι και όλα αυτά από τις αρχές του Μάη. Ναι, ναι. Από τις 9 Μαΐου έχουν γίνει. Έχουν ψηφίσει. Όχι, δεν έχουν ψηφίσει, πρόεδρε. Έχουν σταλεί μέσω ταχυδρομείου. Ναι. Και όπου τους δίνει. Και πότε ψηφίζουν, μέχρι παραμονή. Ψηφίζουν. Αν δεν κάνω λάθος, μία με δύο εβδομάδες νωρίτερα. Νωρίτερα. Άρα μέχρι τέλη Μαΐου. Μέχρι τέλη Μαΐου, το τελευταίο δεκαήμερο του Μαΐου, εκεί πέρα αρχές. Ναι, ναι. Από εκεί και πέρα τώρα. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει δικαιολογία για αποχή. Άρα η αποχή ουσιαστικά από εδώ και πέρα είναι συνενοχή σε αυτά τα οποία γίνονται και συγκαταβατικότητα σε αυτά τα οποία γίνονται. Τώρα, αν θέλουμε μια ενιαία παιδεία, αν θέλουμε μια ενιαία άμυνα, μια ενιαία αγροτική πολιτική, ένα ενιαίο σύστημα υγείας ουσιαστικά και πρέπει να παλέψουμε για αυτά, θα πρέπει να σηκωθούμε από τους καναπέδες μας, από το κρεβάτι εκείνη την ημέρα στις 9 Ιουνίου
και να πάμε να ψηφίσουμε. Αν ο λαός παρά τα αυτά κοιμάται πάλι όρθιος. Θα την πληρώσει. Και συνεχίζει και ψηφίζει Μητσοτάκη. Και Τσίπρα, τέτοιο Κασελάκη. Μα πρέπει να καταλάβουμε ότι από το 1994 και μετά το διευθυντήριο είναι στις Βρυξέλλες. Εμείς τι θα πούμε, να κόψει το λαιμό του λαός, δηλαδή μια και είναι βλάκας. Θα πρέπει να σηκωθεί και να πάει να ψηφίσει. Ναι, λέμε, δηλώνουμε τι πρέπει, αλλά αυτός δεν το κάνει. Ναι, ναι. Γιατί είναι χοντροκέφαλος, λέμε. Ο καθένας δεν μπορούμε με στο μυαλό του να μπούμε. Ναι, ναι. Ναι. Εμείς τι θα κάνουμε. Εμείς θα παλέψουμε τον αγώνα. Πέρα, τον αγώνα θα συνεχίσουμε, ναι, τον αγώνα, ναι, μας, ναι, πρόεδρε, ναι, ναι. Όπως μπορούμε και ναι, με όσες δυνάμεις μπορούμε. Από εκεί και πέρα, αλίμονο είναι αν σε κάθε εμπόδιο παρατούσαμε τον αγώνα. Ναι, όπως ο Παπαφλές σας του είπανε, γιατί κάθεσαι εδώ, αφού δεν έχεις καμία ελπίδα να σώσεις την Ελλάδα και τα λοιπά. Και είπε να δουν το αίμα μας κάποιοι άλλοι, μήπως ξυπνήσουνε. Ναι, ναι. Φανταστείτε πώς δήλωσε το αίμα, να αποτελέσει καταλήτη να δουν οι άλλοι. Ναι. Προφανώς. Μάλιστα. Από εκεί... Τώρα τα κανάλια που δεν μας βάλανε καθόλου, βλέπεις ορισμένα κανάλια, δεν μας βάλανε. Είναι και ιστορίες που δεν διηγήθηκα ορισμένες, θα τις πω μετά τις εκλογές. Ορισμένες ιστορίες, ναι, δηλαδή μερικά κανάλια που μας απαντήσανε ότι δεν μπορούν να μεταδώσουν το... Λέω, γιατί ρε παιδιά, δεν μπορείτε. λέει... Γιατί καταφέρεστε κατά του τάδε και του τάδε. Πρόεδρε, δηλαδή έπρεπε να λέμε ζήτω τάδε και ζήτω τάδε. Όχι, όχι, όχι. Απλώς εντάξει, πολύ... επειδή κάποια πράγματα μπορεί να ακούγονται διφορούμενα για κάποιους. Διφορούμενο ότι άμα είναι ένας λοποδίτης... είναι λοποδίτης, διφορούμενο είναι. Το παίρνω, όχι. Είναι λίγο... Όλα αυτά καταγράφονται και έχουν καταγραφεί για την πορεία κάποιων... που ασχολούνται με τα μίντια, ας μην μείνουμε εκεί πέρα, καταγράφονται και αυτό δεν το ανακοίνωσα. Όλοι μου είπανε, επειδή έχω τα email τους, που αυτό λένε απαγορεύεται να σας μεταδώσουμε κύριε Λεβέντη, είπα να το πω στην εκπομπή, αλλά η όρημη απόφαση είναι μέχρι τις εκλογές να μην... Εκεί που πρέπει να επικεντρωθούμε είναι ότι μπαίνουμε στον τελευταίο μήνα των ευρωεκλογών. Ο κόσμος έχει τη δύναμη της ψήφου και την κριτική σκέψη και μπορεί να επιλέξει άξια στελέχη από το ψηφοδέλτιο της Ένωσης Κεντρώου, το οποίο τόσο εγώ με τιμάει η επιλογή μου, αλλά θεωρώ και ο συνυποψήφιος ο κύριος Νικόλας Μόσχος. Συμφωνώ με τον συνάδελφο που λέει ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν κάποια πράγματα κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής, όπως είναι η άκρατη εισρωή λάθρομεταναστών, με συγχωρείτε. Πρέπει να δημιουργηθεί ένας ενιαίος ευρωστρατός, να μπει δηλαδή ένας φραγμός στην... Και το κοινό νόμισμα που πρέπει να γίνει στην Ευρώπη είναι και αυτό μια επιδίωξη σημαντική. Ναι, το κοινό νόμισμα έχει γίνει, απλώς έχει... Θα αντιμετωπιστεί η ύφεση των οικονομιών σε πολλά κράτη. Ναι. Δηλαδή πέρα από την νομισματική ένωση να έχουμε και οικονομική, ένωση. Ναι. Ναι, διότι σου λέει τώρα ο Τσέχος ότι εγώ εδώ δεν μπορώ να κάνω αυτά τα πράγματα. Ναι. Και μπορεί να έχει και ένα δίκιο. Ναι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως πρέπει να απαιτήσει ορισμένα πράγματα. Κάνει θυσίες πάνω από τη δύναμή του. Και πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι το κέντρο των αποφάσεων είναι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εδώ πέρα, όποιος και αν είναι πρωθυπουργός, είτε είναι ο Κασελάκης, είτε είναι ο Μητσοτάκης, είτε είναι ο Ανδρουλάκης, είτε είναι ο Τσίπρας, είτε είναι οποιοδήποτε, είναι απλοί διαχειριστές των ήδη ηλυμένων αποφάσεων στο Ευρωκοινοβούλιο. Άρα χρειαζόμαστε ισχυρό μήνυμα, λαϊκό αίρισμα, λαϊκό μήνυμα για το Ευρωκοινοβούλιο, για να μπορέσουμε ουσιαστικά να υπερασπιστούμε τη φωνή του ελληνικού λαού. Ο Μπελέρης που μπήκε υποψήφιο στη Νέα Δημοκρατία, τι επιδιώκει η Νέα Δημοκρατία να πάρει ότι δήθεν όλους τους... Ήταν ένα τρίκ που έκανε η Νέα Δημοκρατία, ναι, το οποίο μπορεί να γυρίσει και μπούμεραγκ. Ο Μπελέρης είναι ακροδεξιός, δεν είναι? Εντάξει, δεν είναι και ό,τι είναι καλύτερο. Είναι σαχουντικός. Βλέπετε κιόλας, πρόεδρε, που ήρθε ο Έντι Ράμα ύστερα ένα χρόνο από τη φυλάκιση του Έντι Μπελέρη και έκανε αντίθετη συγκέντρωση στο κλειστό του Γαλατσίου και μαζεύτηκαν 7.000 Αλβανοί. Ήρθε δηλαδή ο Ράμα. Είναι αυτό που λέμε ότι εμείς σαν Ένωση Κεντρών είμαστε ανοιχτό
κόμμα όσον αφορά τους ξένους μετανάστες και η Ένωση Κεντρών έχει ανοιχτά τα τηλεφωνά της. Ναι. Μπορούμε να τους βοηθήσουμε ναι. για τα χαρτιά και εγώ είπα για τους Αλβανούς, είπα ότι δουλεύουν, φορολογούνται, συνέβαλαν και αυτοί στη, και αποτελούν αναπόσπαστο στην οικονομία μας. Ναι. Δεν συμφωνώ δηλαδή με τον Βελόπουλο που τους, καθώς και άλλες τους ξορκίζει και τους... Παρ' όλα αυτά όμως έχουμε τη λεγόμενη ασιατοποίηση. Δηλαδή τη λεγόμενη ασιατοποίηση που θα πρέπει λίγο να προσέξουμε σαν Ευρωπαϊκή Ένωση. Ασιατοποίηση τι... Ναι, ναι, δηλαδή την αθρώα εισβολή μεταναστών από ασιατικές χώρες ναι. που κάνουν 5 και 6 παιδιά ο καθένας και τι... θα πρέπει λίγο να προσέξουμε... Τι κάνουν επένδυση? 5 και 6 παιδιά ο καθένας. Που κάνουν είναι πολύτεκνες οικογένειες. Οικογένειες. Οπότε θα πρέπει να δοθούν ευρωπαϊκά κίνητρα. Τι να προσέξουμε, για την τεκνοποίηση. Δεν να ζητήσουμε λεφτά επειδή άλλοι κάνουν παιδιά. Όχι, όχι. Απλά να δοθούν κίνητρα για την περαιτέρω αναπαραγωγή παιδιών στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Δεν είναι εύκολο αυτό πουθενά. Η οποία ο Ευρωπαίος δύσκολα κάνει παιδιά. Ναι. Ενώ ο Μουσουλμάνος κάνει. Κερνάει. Δεν νικέται αυτό ναι. με λεφτά. Αυτό πρέπει με. Να δοθούν κρατικά κίνητρα σε πολλούς, μορφωτικά κίνητρα, ναι. κίνητρα στέγης. Πρέπει να δοθεί δηλαδή στις οικογένειες το πρικό, ναι. το κοινωνικό μητρό. Και φυσικά ο κάθε λαός είναι ευπρόσδεκτος, αρκεί να εναρμονίζεται με την, με την κατάσταση της χώρας υποδοχής. Έτσι, δηλαδή δεν πάει να επιβάλλει το δικό. Πάντως πρέπει να τονίσουμε ότι εμείς είμαστε... αγαπάμε και τους Αφγανούς και αυτό τους λένε, Αλβανούς και τους Πακιστανούς και όλους. Απαιτούμε να ζουν νόμιμα, αυτό, να αυτό εργάζονται είναι. Νόμιμα, και να εναρμονίζονται, να συμβάλλουν, ναι. να πληρώνουν τις εισφορές τους, όλα αυτά. Ναι, ναι. Που τους να, ζουν, να αποδεχθούν σέβονται, τους όρους ναι, ναι. του καλώς και, έχει στην ναι, Ελλάδα. Ναι, ναι, ναι. Και να σέβονται τους ανθρώπους που τους φιλοξενούν. Και όχι να ετοιμάζουν μέσα στην Ελλάδα περιπέτειες. Προφανώς, αυτό. Μάλιστα. Τώρα ο λαός τι να ψηφίσει, Μητσοτάκη. Θα έχει λόξιγκα. Θα βγάλει τα μάτια του. Θα έχει λόξιγκα ο κ. Μητσοτάκης. Τι να κάνουμε. Μάλιστα. Να μην κάνει το λάθος ο μόνο, ο κόσμος, που έκανε στις εθνικές εκλογές, που έδωσε ουσιαστικά λευκή επιταγή στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό ήταν ένα μεγάλο λάθος, διότι έχει εξαφανίσει τα κόμματα της αντιπολιτεύσεως. Αυτό είναι. Αυτό το ίδιο λάθος να μην το επαναλάβει, διότι θα δει ζητήματα αλαζονίας. Ήδη είδαμε σε εκπομπή του Skype που φιλοξενήθηκε ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο υπουργός εργασίας, υγείας, συγγνώμη, ο υπουργός υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, που είπε ουσιαστικά ότι αν δεν ψηφίσουν πολλοί Νέα Δημοκρατία, αν δεν πάρει ναι. Μεγάλη πλειοψηφία, ναι, ναι. Ναι, ναι, ότι οι επενδύσεις θα φύγουν, ότι θα υπάρχει αστάθεια, ότι θα το εκμεταλλευτούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης και θα το φτάσουν μέχρι τέλους για να γίνουν εθνικές εκλογές και το ένα και το άλλο. Αυτό μου θυμίζει κάποτε που Καραμαλή Γέρου ναι, ναι. λέγανε «κινδυνεύει η δραχμή». Ναι, ναι. ναι, 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 έβλεπε ναι. ο Καραμαλής ότι χάνει. Και λέγανε «κινδυνεύει η δραχμή». Ναι, ναι, για υποτίμηση του νομίζω. Και απάντησε ο Γιώργος Παπανδρέου «δεν κινδυνεύει η δραχμή, η ιερέ κινδυνεύει». Και καλεί τη δραχμή να συναποθάνουν, αλλά η δραχμή αρνείται. Ναι. Ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. Και εγώ ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα δούμε πότε θα δώσουμε τον αγώνα τώρα, γιατί δεν είναι μόνο η τηλεόραση ο αγώνας. Ο αγώνας είναι στο πεζοδρόμιο, ναι, είναι ναι, στο ναι, δρόμο, ναι, είναι πόρτα-πόρτα. Είναι στην επικοινωνία όπως με τον κόσμο. Είπε ο κ. Σκουτουλάκης, ο αγώνας στο πεζοδρόμιο. Πάντα. Την Τρίτη έχουμε και το τέτοιο, να πούμε. Την Τρίτη έχουμε τη διακαναλική. Θα το δείτε στην ιστοσελίδα. Είναι στην ιστοσελίδα της Ένωσης Κεντρών. Την Τρίτη, 20, πόσο του μηνός. Είναι 21 του μηνός την Τρίτη, 21, στις 11 η ώρα. 11 η ώρα το πρωί, πίσω από την Πάντιο, είναι την η γραμματεία τύπου. Έχει γραμματεία τύπου. Ναι, εκεί στο αμφιθέατρο αυτό θα έχουμε τη συνέντευξη τύπου, η Ένωση Κεντρών. Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας. Ευχαριστούμε, πρόεδρε, και εμείς.